ήταν έγνωστα πριν έρθουν εδώ, είναι τα περισσότερα της στιγμής. Και η Καμώνα καινούργια είναι συμμετοχή σε εκθέσεις. Στο πρόγραμμα δράσης θα τοποθετηθώ λίγο διαφορετικά από το ελληνικό πρόγραμμα. Θα ψηφίσω και εγώ παρόν, διότι θεωρώ ότι η συμμετοχή σε εκθέσεις πρέπει να τις ξαναδεί. Σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρώτη τροποποίηση που αφορά την προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με τον Υπουργείο Πολιτισμού όσον αφορά την αξιοποίηση του σπηλαίου Πολυφήμου στο Δήμο Μαρονίας Σαπών και συγκεκριμένα στη Μαρόνη. Η τροποποίηση αφορούσε καθαρά το οικονομικό αντικείμενο της μελέτης προκειμένου να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι η εκπόνηση της μελέτης. Μια διαδικασία και μια μελέτη, η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι για πάρα πολλά χρόνια καθυστερούσε, αλλά σήμερα έχουμε τη χαρά να πούμε ότι έγινε έστω ένα μικρό βήμα, αλλά έγινε ένα βήμα, έτσι ώστε να προχωρήσει στη διαδικασία της δημοπράτησης της μελέτης. Την εκπόνηση μελέτης αναλαμβάνει η διαφορά την ως τώρα διαδικασία από τα προηγούμενα χρόνια, τις οποίες υπήρχε και η καθυστέρηση. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι η Περιφέρεια έχει αναλάβει την ευθύνη τα τελευταία χρόνια να εκπονήσει τη μελέτη, έχοντας τη υψηλή επιστασία του Υπουργείου Πολιτισμού και έτσι ώστε να κυλήσει ομαλά όλη αυτή η διαδικασία και εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη αξιοποίηση του σπηλαίου μέσα από τη βιώσιμη κανονική, ας το πούμε έτσι, δημοπράτηση με κανονικούς όρους, διατηρώντας την κανονικότητα και τα χαρακτηριστικά στοιχεία που χρειάζονται οι μελετητές προκειμένου να δημοπρατήσουν και να εκπονηθεί η μελέτη από την Περιφέρεια. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό μνημείο της περιοχής μας, ένας θησαυρός πολιτιστικός, τον οποίο προσβλέπουμε να αξιοποιήσουμε και να αξιοποιήσει η Περιφέρεια μας τα επόμενα χρόνια. Και τη γέφυρα Κοσμίου θα ξεκινήσει και θα κατασκευαστεί μαζί με τον ποδηλατόδρομο. Το σημερινό θέμα που απασχόλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε να κάνει καθαρά με ένα τμήμα της κατασκευής της γέφυρας Κοσμίου και αφορούσε ένα τεχνικό κοντά στην γέφυρα της περιοχής που πρόκειται να κατασκευαστεί και αφορά τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις και την ασφαλτόστρωση για ένα τεχνικό που απαιτείται να προηγηθεί της κατασκευής της μελέτης, της κατασκευής γέφυρας του Κοσμίου που θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα υποκαταστήσει δηλαδή τη γέφυρα για να μπορεί να χρησιμοποιείται ο δρόμος μέχρι να τελειώσει. Έχει να κάνει με ένα τεχνικό, με τη βελτίωση ενός τεχνικού για την ομαλή ροή των υδάτων. Πότε θα έχουμε γέφυρα καινούργια, περίπου. Έχει γίνει δημοπράτηση, εργολάβος έχει αναδειχθεί και η τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με τον εργολάβο το επόμενο διάστημα, όποτε είναι κατάλληλο ο καιρός αλλά και οι συνθήκες αυτές, ώστε να ξεκινήσει ο εργολάβος, θα γίνει. Επίσης, εκκρεμεί και η απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το πώς θα κινούνται οι πολίτες από και προς την Κομωτινή και τη Μαρόνη.